πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ευθέτες κύμωσον εμήν και καθάρισον ημάς από πάση κυρίως και σώσον αγαθέτας πηγάσιμον. Ευλογητός η Χριστέ, θέση και ακόμη πιο πέρα από τα τελευταία, πιστεύω, γιατί κάποια υπολαιότητα χαρακτηρίζει το ζήτημα αυτό, εμάς όχι το ζήτημα, που το έχουμε δείξει δύο φορές μέχρι τώρα και είναι η τρίτη συνεχή, είναι το θέμα της μετάνοιας. Ο Κύριος μας, εκείνο που πρώτο έβγαλε από το στόμα του, ήτανε το κήρυγμα της μετάνοιας, μετανοήτη. Νίκη και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Είναι το μοναδικό θέμα που πρέπει να απασχολεί εμάς επάνω εδώ στη γη. Το θέμα της μετάνοιας. Εμείς με μετανοούμε, ο Θεός δε παίρνει ανάλογα μέτρα για να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Ο Θεός μακροθυμεί. Έχουμε ακούσει πολλές φορές, έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές ότι είναι μακρόθυμος ο Θεός και πολύ έσπλαγνος. Για δύο λόγους είναι κυρίως ο Θεός μακρόθυμος. Ο ένας λόγος είναι γιατί δίνει κάποια παράταση στον αμαρτωλό άνθρωπο με εγγύηση χρόνου. Αμαρτάνουμε και δεν τιμωρεί, αλλά αναβάλει την τιμωρία, δίδοντας σαν εγγύηση στο ενδιάμεσο χρόνο, μήπως καταλάβουμε και αλλάξουμε τρόπο ζωής, μεταβλήσουμε. Ο ένας λόγος είναι αυτός, για να σηκώσει τον πεσμένο. Ο άλλος λόγος είναι το ότι υπάρχουν και οι όρθιοι, που για αυτούς ο Θεός χρησιμοποιεί άλλο τρόπο, και όρθιοι είναι οι δίκαιοι. Όρθιοι είναι αυτοί που αγωνίζονται χωρίς να σταματάνε πάνω στη γη. Ασταμάτητα πολεμάνε τον αντίδικο και τον εχθρό μας. Σε αυτούς ο Θεός δεν είναι
επίοικης, είναι αυστηρός. Για εκείνον τον άνθρωπο που πέφτει, ο Κύριος λέγει, μήπως εκείνος που πέφτει δεν θα σηκωθεί. Και αληθινά, ποιος πέφτει με το σώμα του και δεν σηκώνεται, αλλά και εκείνος που θα πέσει πνευματικά δεν πρέπει να σηκωθεί. Γι' αυτό και ο Θεός παρατείνει, δεν χτυπάει, δεν τιμωρεί τον αμαρτωλό για να σηκωθεί από το πέσιμο του. Κι αν ακόμα ο Θεός διαπιστώσει ότι αυτός που αμαρτάνει είναι ρίζα άχρηστη πέρα για πέρα, και τότε ακόμα δεν χρησιμοποιεί το χέρι του, το αυστηρό και το δίκαιο, το χέρι της τιμωρίας. Επαναλαμβάνω και άλλη μια φορά. Και όταν ακόμη η ρίζα πρόκειται για εκείνον που έχει οικογένεια και είναι ρίζα και πρόκειται να φέρει στον κόσμο ανθρώπους και είναι εντελώς άχρηστος και πρόκειται να πεθάνει ακόμα μέσα στην αχρηστία του, και εκείνον ακόμη δεν τον τιμωρεί ο Θεός. Πολλές φορές δεν λέμε εμείς, αυτός είναι κάθαρμα, τι τον αφήνει ο Θεός. Εκφράζουμε και μάλιστα γνώμη και γνώση πάνω σε αυτό. Ναι, μπερδευόμαστε στου Θεού το έργο, ζητώντας να τον πάρει από τη μέση, γιατί είναι όντως άχρηστος. Όμως, αυτή η άχρηστη ρίζα και για τον Θεό, όχι μόνο για μας, μπορεί να φέρει καρπούς αντίθετους από τη ρίζα, που να είναι όχι πικρή, όχι δηλητήρη όπως είναι η ρίζα, αλλά γλυκή σαν μέλι, όπως είπατε προηγουμένως, η καρπή που θα φέρει η ρίζα. Θα ήθελα να αναφέρω παράδειγμα για να το έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, ποια είναι η συμπεριφορά που δίνει ο Θεός στο κάθαρμα, στον εγκληματία, στο τέρας, στον άχρηστο άνθρωπο. Δεν τον τιμωρεί. Γιατί δεν βλέπει ο Θεός, όπως λέμε εμείς, μοιοπικά και τυφλά τώρα τι κάνει, αλλά τι μπορεί από αυτό να προκύψει αύριο. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή σαν ένα παράδειγμα πρώτου μεγέθους, ότι ο πατέρας του Αβραάμ, ο Θάρα, προσέξτε, μην το μπερδέψετε, ήταν το όνομά του πατέρα του Αβραάμ, ότι προσκυνούσε τα είδωλα. Το τονίζω ιδιαίτερα, λάτρευε τα είδωλα, όχι τον αληθινό Θεό που λάτρευε οι Ισραηλίτες. Αυτόν ο Θεός δεν τον πήρε, που ζούσε μέσα στο Ισραήλ και έπρεπε να λατρεύει τον αληθινό Θεό, βέβαια να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Και δεν τον πήρε, λέει ο Ρας Χρυσόστομος, γιατί θα χάναμε
το μεγαλύτερο κεφάλαιο της πιστεώς μας, τον πατέρα Αβραάμ. Δεν λέει γραφή ότι στους κόλπους του Αβραάμ πήγε ο φτωχός Λάζαρος, που με αυτό συμβολίζει τον Παράδεισο. Ο μένα αμαρτωλός πατέρας δεν δέχτηκε του Θεού τη τιμωρία όταν ζούσε επί της γης. Αλλά να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γιο έφερε επάνω στη γη. Ακόμη, όλοι γνωρίζουμε τα δύο αδέρφια, τον Ισάβ και τον Ιάκωβ. Ο Ισάβ ήταν πόρνος, ήταν βέβλος, μητροκτόνος και πατροκτόνος κατά διάθεση. Σκέφτηκε να σκοτώσει τους γονείς του. Δεν έχει σημασία, αν δεν έπραξε το έργο διαπράττεται πρώτα εδώ και μετά γίνεται έργο. Ήταν επομένως πατροκτόνος και μητροκτόνος στην ουσία. Τι επομένως μπορούσε χειρότερο να κάνει κανείς. Και μάλιστα αναφέρει η Αγία Γραφή ότι ήταν μισητός στο Θεό. Τον μισούσε αυτόν τον πόρνο, τον βέβυλο, τον μητροκτόνο, τον πατροκτόνο και ο Θεός. Και όμως δεν τον τιμώρησε, αλλά παράτηνε τη ζωή του, τον άφησε να ζήσει μακροθυμώντας ο Θεός και περιμένοντας και αυτόν ακόμη τον Ισάβ. Γιατί ο Θεός γνώριζε πάρα πολύ καλά πως από τον Ισάβ γεννήθηκε ο Ραγουήλ. Ο Ραγουήλ γέννησε τον Ζαρά και ο Ζαρά γέννησε τον Ιώβ. Δηλαδή με τα δύο γενναίες, το δισέμωρό του, του Ισάβ, που τον μισούσε ο Θεός. Δισέγγονο ήταν ο Ιώβ. Σκεπτόμαστε ότι αν τιμωρούσε ο Θεός το μισητό εκείνο στα μάτια του Θεού Ισάβ, τι θα χαράμε. Εκείνον που μένει στους αιώνες, το όνομά του μνημόσυνο, που λέμε ότι Ιώβιος είναι η υπομονή. Δεν έχει άλλον ο κόσμος να δείξει για παράδειγμα υπομονής σαν τον Ιώβ. Πολλές φορές διερωτώμεθα για τέρατα απομφόλια επί της γης που παραμένουν όρθιοι και καταστρέφουν κόσμο ολόκληρο, αλλά αγνοούμε τι από αυτούς θα προέρθει αύριο που το γνωρίζει μόνο η Θεία. Μη παρεμβαίνουμε λοιπόν στο έργο του Θεού ζητώντας την τιμωρία του οποιοδήποτε μεγάλο αμαρτωλού αμετανόητου επάνω στη γη. Αναφέρεται στο Μωσαϊκό νόμο ότι αν μια γυναίκα αμάρθανε, συλλαμβανότανε και πήγαινε μάλλον άμα και ήταν έγκυος, έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος να φωνεύεται αυτή η γυναίκα, αλλά όχι όταν φέρει το βρέφος μέσα στη μήτρα της. Πρώτα να γεννήσει και μετά να φορευθεί. Σεβόταν ο νόμος τη γυναίκα μέχρι ότου γεννήσει. Οι άνθρωποι φτιάχνουν νόμους και σέβονται για εκείνο που πρόκειται να γεννηθεί μετά από 2, 3, 5 μήνες. Ο Θεός δεν πρέπει να σεβαστεί αυτό που θα γεννηθεί, έστω και από ένα άχρηστο και μαρτωλό άνθρωπο, και που θα είναι Άγιος καρπός. Ανέφερα και επαναλαμβάνω, ο Αβραάμ, γιος του ειδωλάτρη Σάρα, ο Ιώβ, δισέγγονο του Ισάβ, του μισητού στα μάτια του Θεού.
κάτι άλλο που αφορά όλους μας. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς από μας, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι όσοι ζούμε στη γη, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είμαστε αναβάρτητοι? Όχι. Λοιπόν, τότε γιατί ζητάμε να τιμωρηθούν οι αμαρτάνοντες, αφού μέσα στον αριθμό των αμαρτανόντων είμαστε κι εμείς? Θα πρέπει να μην μείνει τίποτα επάνω στη γη, να καταστραφεί οι κτίσεις ολόκληροι. Δεν χωράει λοιπόν ο λογισμός να τιμωρηθούν όσοι αμαρτάνουν. Του Θεού η συμπεριφορά είναι φιλέσπλαμνη, είναι και μακρόθυμη. Θα ήθελα, πόσο μεγάλο βιβλίο είναι η Αγία Γραφή και πόσο διδάσκει τον άνθρωπο, μέσα από αυτό το χώρο της Γραφής να δούμε τι ζημιά θα γινότανε αν ο Θεός χρησιμοποιούσε τον τρόπο που εμείς ζητάμε να χρησιμοποιήσει. Την άμεση επέμβαση και την τιμωρία. Λέτε να είχαμε τον Απόστολο Παύλο, αφού ήταν φωνιάς και βλάστημος, θα χάναμε τον κήρυκα, τον πρώτο, τον εκλεκτό κήρυκα της πίστεώς μας, τον Απόστολο Παύλο. Θα χάναμε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, τον Τελώνη, που έκλεβε και άρπασε και αδικούσε και έκανε και μεγάλα δικήματα. Πόσους δεν θα χάναμε έτσι αμαρτωλούς όπως εμείς το αποκαλούμε συνήθως τους ανθρώπους, μέσα από το χορό των Αγίων. Το Ευαγγέλιο δηλαδή, το κατά Ματθαίο, δεν το είχαμε τώρα. Το έγραψε ένας πολύ αμαρτωλός, αλλά που μετανόησε και παγάπησε τον Χριστό. Επιστολές που δεν μελετώνται με ανθρώπινο μυαλό, που είναι γραμμένες με θείο φως και που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το στόμα του Χριστού λαλεί και όχι εγώ. Τι ματάκια έχουμε για να δούμε? Τυφλά δεν έχουμε μάτια. Μόνο ο Θεός βλέπει και βλέπει στους απέραντους αιώνες των αιώνων. Μην ανοίγουμε το στόμα και μην εκφράζουμε και να μην λέμε ότι τιμώρησε τον. Γιατί εμείς πρότεινα πρέπει να πάρουμε τιμωρία επάνω στο κεφάλι μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω στο ζήτημα αυτό λέγει τα εξής: του Θεού η μακροθυμία έκανε τον διώκτη, τον Παύλο, κήρυκα. Του Θεού η μακροθυμία το λύκο μετέβαλε σε επιμένα των προβάτων. Του Θεού η μακροθυμία τον Τελώνη έκαμε Ευαγγελιστή. Του Θεού η μακροθυμία όλους μας ελέησε και όλους μας άλλαξε. Εάν δεις, εδώ πια να σταθούμε καλά, να τα δούμε με το μάτι του Θεού, εάν δεις το κάποτε μέθησο τώρα να θεολογεί, εάν δεις εκείνο που έκαμε κάποτε εμόλυνε με το στόμα του, το στόμα του με σχρά τραγούδια και τώρα καθαρίζει με ύμνους την ψυχή του. Τι έχεις να πεις? Και απαντάει ο Χρυσόστομος: αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Όλα αυτά τα έκανε το χέρι του Θεού του υψίστου, όλη αυτή την αλλαγή. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, μετά από αυτά που ακούσαμε,
είδαμε όλους εκείνους τους πεσμένους. Παύλο, Ματθαίο και ένας σωρό άλλους. Να έχουμε στο νου μας εκείνο που λέει ο προφήτης Ιερεμίας: «Μη οπίπτων ουκανίστατε». Και ακόμη: «Ζω γα εγώ, λέγει Κύριος, ου βούλω με τον θάνατο του αμαρτωλού, προς το επιστρέψε και ζήν αυτό». Ζω, λέει, εγώ. Και αυτό λέει εδώ, με όρκο λέει, το είπε. Ότι ζω εγώ και δεν θέλω να πεθάνει ο αμαρτωλός. Πεθαμένος. Προσέξτε αυτό. Δεν θέλω να πεθάνει ο αμαρτωλός στην αμαρτία του επάνω. Όντως πεθαμένος, ενώ έχω μαζί, αλλά είναι πεθαμένος στην ψυχή. Αλλά θέλω να μετανοήσει και να ζήσει και να πεθάνει ζωντανός, όχι πεθαμένος. Βλέπουμε ποια συμπεριφορά δείχνει ο Θεός σε όλους μας τους αμαρτωλούς, σε όλους μας. Είπα προηγουμένως ότι στο δίκαιο άνθρωπο, σε εκείνον που είναι στενά μαζί του δεμένος και ζει το θέλημά του, όπως ακριβώς το λέει η Γραφή, αν τυχόν και πέσει σε ένα από τα 100 που ζητάει, τακ, θα τον τιμωρήσει. Όχι γιατί δεν τον αγαπάει. Τον αγαπάει και αναπαύεται σε αυτόν ο Θεός. Είναι το πρόσωπο συμμεσχολείται πάρα πολύ. Που τον αναπαύει. Δεν μπορώ άλλος. Λοιπόν. Και επειδή δεν θέλει να έχουν καμιά παράληψη, το ξυπνάει και του λέει: «Ει, εδώ ένα που έκανες λάθος, σήκω κατά ώρα τέλεια». Συγχωρέστε. Ναι, ρωτήσεις, αλλά που δεν είναι στις ευθύνες. Θέλεις να γνωρίσεις, δεν πειράζει. Ότι ο Θεός, εκτός από το ότι μακροθυμεί, χρησιμοποιεί και την κατάλληλη στιγμή για να μας φέρει όταν εμείς το θελήσουμε εκεί που χρειάζεται. Παραμένω, την κατάλληλη στιγμή. Μας είναι γνωστό το παράδειγμα. Ανοίγαμε τα ματάκια μας ανοιχτά, ανοιχτά λίγο, λίγο. Θα καταλάβουμε ένα αλλιώς τη γραφή, την Αγία Γραφή που ήταν. Το πλησίασε, λέει, όταν βρισκόταν στο σπίτι, λέει, του Σίμωνα, του χωριστρώσει τραπέζι, μια γυναίκα μαρτωλή. Τη ξέρω μόνο. Αυτή που έχησε μύρο και τον μύρωσε και που του έπλυνε τα πόδια με τα δάκρυά της και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. Η πόρνη αυτή που όλοι το γνωρίζουμε. Την ώρα, λέει, που αυτή τον έπινε, αυτός της έλεγε: «Πολύ αγάπησες, πολλά σου συγχωρούνται». Ήταν η στιγμή που ο Κύριος της χάρισε όλα όσα είχε κάνει. Και βέβαια, θυμηθείτε πως οι άλλοι που ήσαν γύρω και που δεν έβλεπαν καλά, είπανε: «Αν ήξερε πόσο αμαρτωλή είναι αυτή που τον πλησίασε». Μα γι' αυτό είπε την αμαρτωλή αυτή, τον αμαρτωλό αυτόν, τους αμαρτωλούς όλους. Για να δείξει και να σώσει με το έλεος του.
μέσα στην Αγία Γραφή οι αμαρτίες μας έχουν ένα όνομα που εμείς το χρησιμοποιούμε πολλές φορές στη ζωή μας και καθημερινά. Το όνομα χρέος, το όνομα συνάλλαγμα που το χρωστάμε όμως, κεφάλαιο, μεγάλο κεφάλαιο. Για να θυμηθείτε τι έκανε ο Χριστός σε αυτόν που του χρώσταγε, λέγει, ένα σωρό 10.000 τάλαντα. Σε παρακαλώ, του είπε, μακροθύμησε, δώσε κάποια παράταση και θα τα μαζέψω εγώ και θα σας δώσω για να σου χρωστάω. Και του είπε τότε ο Κύριος, σταχαρίζονται και τα 10.000 τάλαντα. Ο Κύριος μας χαρίζει όλο το χρέος μας. Βέβαια, σε αυτόν τον άλλον που του είχε δώσει, που πήγε και του είπε μετά ότι σε παρακαλώ, χάρισε μου και εμένα που του είχε δώσει μόνο λίγα, για εκείνο δεν φέρθηκε καλά ο Κύριος. Φέρθηκε καλά, αλλά ήταν, λέγει ο Χρυσόστομος, ανήκε στην κατηγορία των δικαίων, δίνει αυτή την ερμηνεία, των δικαίων εκείνων που πρέπει να είναι τέλειοι, και τον έλεγα εδώ, θα μου δώσεις και τόπους τώρα. Είναι σπάνια γλώσσα του Θεού. Να ζητάει σαν δανειστής όχι μόνο το δάνειο, αλλά ζητάει και τόκους. Έτσι φέρετε στους δίκαιους. Εσείς θα μου δώσετε το δάνειο που σας έδωσα, αλλά μαζί θα μου δώσετε και τόκους. Ίσως ρωτήσει κανείς από εσάς, μήπως αλλάζει ο Θεός συμπεριφορές, έτσι φέρατε τη μια, αλλιώς την άλλη, και έχουμε αλλαγές στο πρόσωπο, στην ουσία του Θεού, θα λέγαμε. Όχι, αλλά πρόκειται για διαφορά ενεργειών σε διάφορες συμπεριφορές ανθρώπων. Φαίνεται ότι ο Θεός αλλάζει, αλλά για μας, για τον ίδιο, όχι. Είναι αναλύωτος ο Κύριος. Εμείς βλέπουμε έναν που έχει λεπτά και το χαρακτηρίζουμε πλούσιο. Και ανάλογα ο Κοσμάκης δείχνει και τη συμπεριφορά του. Έναν άλλον που δεν έχει, λέμε, φτωχαδάκι είναι, δεν έχει. Του Θεού η συμπεριφορά είναι εντελώς διαφορετική. Δεν κρίνει τη φτώχεια ή τα πλούτη όπως εμείς τα βλέπουμε. Ο Θεός λέει τον αμαρτωλό φτωχό και τον πλούσιο, και τον δίκαιο και άγιο πλούσιο. Ποτέ δεν θα δούμε να χαρακτηρίζει πλούσιο ο Θεός εκείνον που έχει επί της γης αγαθά και φτωχό εκείνον που δεν έχει. Αλλά φτωχό εκείνον που είναι αμαρτωλός και πλούσιο εκείνον που είναι άγιος και δίκαιος. Και με αυτό το πρίσμα ο Θεός βλέπει και κρίνει και φέρεται. Δηλαδή, στον αμαρτωλό δανείζει και δίδει. Κάνει ελεημοσύνες, και εννοώ το φτωχό, γι' αυτό και δίνει. Και μάλιστα πάντοτε και όλη την ημέρα ο Θεός. Επαναλαμβάνω, στον αμαρτωλό αυτό χαρακτηρίζει ο Θεός. Και επειδή είναι όντως φτωχός, αυτόν ελεεί, αυτόν, προς αυτόν μακροθυμεί, αυτόν και σώζει. Εφόσον βέβαια θέλει ο φτωχός εκείνος το έλεος και την σπλαγνία του Θεού. Αντίθετα, τον αμαρτωλό που είναι βαθύπλουτος και αμετανόητος,
εκείνο το χαρακτηρίζει φτωχό, αλλά και δεν τον ελαείπωται. Γιατί δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει ο πλούσιος. Φτωχοί λοιπόν οι πλούσιοι αμαρτωλοί αμετανόητοι. Πλούσιοι οι φτωχοί και οι ανάρετοι. Και μην ξεχνάμε, στο χτεσινό Ευαγγέλιο ακούσαμε ότι στους ελάχιστους ο Θεός έχει στραμμένη την προσοχή Του. Στους φτωχούς δηλαδή. Θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Βέβαια όχι δικό μου, αλλά παρμένο από τον προφήτη Ισαΐα. Επειδή όλοι μας είμαστε φτωχοί, να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, όχι επιπόλαια. Εκεί οφείλεται η καθυστέρησή μας, η οπισθοδρομικότητά μας, η αμαρτωλότητά μας, η βρωμιά που δεν καταλαβαίνουμε στο ότι το θέμα της μετάνοιας δεν το εξετάζουμε σοβαρά όπως ακριβώς και έχει. Γιατί αλλιώς δεν θα κατέβαινε ο Χριστός στη γη. Αλλά η αμαρτία ήταν κάτι το μη σπουδαίο, το μη σημαντικό, το μη φοβερό, το μη καταστροφικό. Μας παραγγέλει ο προφήτης Ισαΐας, λούσαστε γάρ και καθαροί γίνεστε, αφαίρεστε τα σπονηρίας από τον καρδιών ημών, απέραντι των θερμών ημών. Το επαναλάβω και θέλω να το προσέξω. Λούσαστε γάρ και καθαροί γίνεστε. Να πληθούμε, γιατί πρέπει να γίνουμε καθαροί. Βλέπει το μάτι του προφήτη ότι έχουμε βρωμιά επάνω μας. Δεν το έλεγε διαφορετικά. Και γιατί όχι το μάτι του Θεού, αφού ο προφήτης είναι στόμα Θεού και μιλάει εξ ονόματος του Θεού. Φωνάζει λοιπόν από τους αιώνες σε όλους τους ανθρώπους. Πληθείτε, γίνετε καθαροί, βγάλετε τη βρωμιά από πάνω σας, αφαίρεστε τα σπονηρίας, να αφαιρέσετε από πάνω σας όλες τις κακίες, από τις καρδιές σας να τις βάλετε τις κακίες, απέναντι των οφθαλμών μου. Εδώ θέλει λίγο προσοχή. Λέει να πληθούμε, να καθαριστούμε, όχι όπως το βλέπουμε εμείς με τα μάτια μας, αλλά μπροστά στα μάτια του Θεού, όπως βλέπει το μάτι του Θεού, θα γίνει η καθαριότητά μας. Παραγγέλει ο προφήτης το πλήσιμο και το καθάρισμα της ψυχής μας να γίνεται όπως το βλέπουμε με τα μάτια του Θεού, απέναντι των οφθαλμών μου. Το λέει ο Θεός αυτό. Στα μάτια μου λέει πώς πρέπει να στεκόσαστε καθαροί. Όπως τα δικά μου μάτια καθαρά. Όχι όπως τα δικά σας μάτια και δεν βλέπετε και να πιστεύετε ότι είστε καθαροί ενώ δεν είστε. Το λέει αυτό ο προφήτης. Γιατί νοθεύουμε τη μετάνοια. Νοθεύουμε την εξομολόγηση. Πάμε να εξομολογηθούμε και περνάει από το λογισμό μας σατανική σκέψη. Στον παπά θα πω αυτό που έκανα και το είπα και το ξαναπώ και πώς θα το πω. Και να ένας εγωισμός τόσο μεγάλος. Και πέρα η ταπείνωση που αγαπάει ο Θεός. Και να η περηφάνεια που βρωμάει ψυχή. Και νοθεύεται με αυτόν τον τρόπο η εξομολόγηση. Και δεν φεύγουμε εξομολογημένοι, αλλά βρωμισμένοι. Γι' αυτό λέει ο Θεός, να φεύγετε καθαροί όπως εγώ βλέπω τα δικά μάτια. Αν υπάρχει ένα μυστήριο που πρέπει να το λέμε σοβαρά και
και να υπάρχει ευχή και προσευχή πριν από αυτό, είναι η Θεία Εξομολόγηση. Να φέρουμε καθαρή από αυτό το μεγάλο μυστήριο της μετάνοιας. Ακόμη λέγει, άνθρωπος γάρης πρόσωπον βλέπει, Θεός εις καρδίαν. Και εμείς βλέπουμε μόνο το πρόσωπο του αλλού. Ο Θεός βλέπει την καρδιά βαθιά. Έτσι πρέπει να είναι η εξομολόγηση. Όπως βλέπει ο Θεός και όχι όπως βλέπουμε εμείς. Ακόμη ένα παράδειγμα. Να φέρουμε στο μυαλό μας, το έχουμε πει αλλά θα το δούμε τώρα, με το μάτι του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Αμάρτης, λέει ο Δαβίδ, είδε, λέει, τη γυναίκα του Ουρία, του στρατηγού, ωραία στα μάτια, και οδήγησε τον στρατηγό στο φόνο να σκοτωθεί στη μάχη και πήρε τη γυναίκα του Αλουνού, από την οποία έκανε και παιδί. Δεν τον τιμώρησε ο Θεός όταν διέπραξε το αμάρτημα. Άφησε να περάσει καιρός. Έτσι λέει η Αγία Γραφή. Στην Χρυσόστομος. Γιατί αν τον τιμωρούσε πάνω στο αμάρτημα, δεν βλέπει ούτε το μυαλό ούτε η ψυχή την ώρα εκείνη. Ποιος, εάν τη στιγμή που κάνει κάτι τον ελέγξει κάποιος άλλος, μπορεί να σταθεί στη λογική του και να μην αντιμηνήσει και να μην επαναστατήσει. Νομίζω όλοι έχουμε βρεθεί σε μια στιγμή και αντί να σταθούμε ψύχραμοι, οργιζόμαστε άμα μας παρατηρεί ο άλλος σε κάτι που κάνουμε από εγωισμό. Γι' αυτό και ο Θεός άφησε να παρέλθει, να περάσει χρόνος και έστειλε τον προφήτη Νάθα. Μετά από την παρέλευση της διάφραξης του αμαρτήματος και τον κάλεσε για μετάνοιωση. Και αναφέρεται ότι η μετάνοια του Δαβίδ ήταν μετάνοια εφόρου ζωής. Έφερε, λέει, μπροστά στα μάτια του. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό για τη μετάνοια. Αμαρτάνουμε, δεν αμαρτάνουμε. Κάποια στοιχεία πρέπει να έχουμε όταν εξομολογιόμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε μετά την αμαρτία. Πρέπει να είμαστε παγωμένοι εντελώς, ώστε να μην καταλαβαίνουμε τι είναι στη μετάνοια. Εξομολογήθηκε μπροστά στον προφήτη. Μπορούσε ο Θεός να τη συγχωρέσει. Ο ίδιος πει, με τη φωνή του σε συγχωράω. Αλλά επειδή χρειάζεται εξομολόγηση, έστειλε τον προφήτη. Και ο προφήτης του είπε, ο Νάθαν του Δαβίδ, σε συγχωρνάει ο Θεός από το αμαρτημά σου. Και έκτοτε ο Δαβίδ έκλαιγε και λέγει, λούσω κάθε κάστη νύχτα την κλίνη μου. Πλένω κάθε βράδυ το κρεβάτι. Και το προσκέφαλό μου το γεμίζω δάκρυα. Γιατί ο Δαβίδ έβαζε, έστεινε κάθε βράδυ κριτήριο. Κριτήριο δικαστήριο. Και δεν δίκαζε τον Α, τον Β, τον Γ πολίτη. Δίκαζε τον Δαβίδ, τον εαυτό του. Πώς το δίκαζε. Έβαζε, έστεινε τα αμαρτήματα, τα χοντρά και τα ελαφριά όσα έπιανε το μάτι του. Τα έβλεπε και κυρίως αυτό του φόνου και της πορνικής μοιχείας και τα έβλεπε μπροστά του και έκλαιγε κάθε βράδυ. Και τι έλεγε, ότι ενώπιόν σου ημάρτησα διαπαντός, θα πούμε στο Ιησόν μου ο Θεός. Ενώπιόν σου, λέει, ημάρτησα διαπαντός. Και κάθε βράδυ, κάθε βράδυ, κάθε βράδυ έκανε αυτό το πράγμα. Έκλαιγε και ζητούσε συγγνώμη για τα μαθήματά του. Ξέρετε γιατί. Το σχολιάζει ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος λέγοντας ότι
το έκανε αυτό γιατί καταλάβαινε τι είχε διαπράξει μεν, αλλά ασφάλιζε τον εαυτό του από μελλοντικά αμαρτήματα. Όταν κλαις για αυτό που έχεις κάνει και σε κάνει να λιώνεις, γιατί καταλαβαίνεις τι σημαίνει αμαρτία από εκεί πέρα, σου ανοίγει τα μάτια ο Θεός. Άμα κλαις, δεν σ' ανοίγει, σ' αφήσει έτσι ο Θεός. Εμείς δεν έχουμε τέτοια συμπεριφορά, γι' αυτό παραμένουμε πολλές φορές αδιόρθωτοι και δεν καταλαβαίνουμε καν τι είναι εξομολόγηση και τι είναι αμάρτημα. Χωρίς το δάκρυ αυτό της μετάνοιας δεν γίνεται να καταλάβουμε τι είναι η μετάνοια και τι είναι εξομολόγηση. Και λοιπόν του άνοιξε τα μάτια και έβλεπε τη φοβερή καταστροφή της αμαρτίας, την έστειλε μπροστά και λέει, σε παρακαλώ, διέπραξα ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτό που με έδειξε από κοντά σου. Και έκλαιγε κάθε βράδυ ο Δαβίδ. Εμείς, τον έφερα αυτό παράδειγμα, γιατί του Θεού η συμπεριφορά είναι διαφορετική από τη δική μας. Και είπα προηγουμένως ότι δεν τον εκτέλεσε τον Δαβίδ στη στιγμή της αμαρτίας, από τη λέξη αυτή, για να το καταλάβουμε. Αλλά ευράδυνε, άργησε. Ο Θεός, όταν πρόκειται να χτίσει, χτίζει γρήγορα, και όταν πρόκειται να γκρεμίσει, να γκρεμίσει πάρα πολύ αργά. Εμείς αντίθετα, γκρεμίζουμε γρήγορα, χρειαζόμαστε αιώνες για να φτιάξουμε κάτι. Σε αυτή τη συμπεριφορά του Δαβίδ άργησε. Έπρεπε να του χτίσει την ψυχή. Και για να τη χτίσει την ψυχή, να τη φτιάξει όπως έπρεπε, όπως έβλεπε ο ίδιος, τον έφερε σε μετάνοια, έστω και αργά. Μην ξεχνάμε ότι σε μεγάλη ηλικία, γεροντική ηλικία, έκανε το μάρτυμα. Ήταν η στενιότητα του. Μην μας ξεγελάει ο διάβολος, που να μας ξεγελάσει, αφού καταλαβαίνουμε την αυτά μας τι βρωμιά έχουμε. Η αμαρτία είναι κάτι που δεν σέβεται ηλικίες. Περνάει από όλες τις ηλικίες. Και μπορεί να δεις νέο να είναι αγνός και άγιος, και να δεις γέρο και να είναι ευρώπη κοσμένο από όλο μέχρι κάτω. Δεν είναι εμπόδιο στην αρετή η νιώτη, ούτε εμπόδιο στην αμαρτία η γεροντική ηλικία. Μπορεί να δεις γέρο ξεμοραμένο και νέο με μυαλό πηχτό. Αδελφοί μου, θα ήθελα, τελειώνοντας, να κάνω μία ανακεφαλαίωση και να σταθούμε σε ορισμένα πράγματα. Το θέμα μας είναι, ο Θεός, όταν εμείς αμαρτάνουμε, δεν τιμωρεί. Αναβάλλει, μακροθυμεί. Και μακροθύμησε σε μεγάλους αμαρτωλούς, σε πολλοί αμαρτωλούς και μετανόητους. Γιατί έβλεπε ότι από αυτούς θα γινόντουσαν άγιοι καρποί. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αναβάλλει για όλους μας. Γιατί περιμένει από μας προσωπικά τον καθένα τη μετάνοια, που είναι το πιο σοβαρό πράγμα και για το οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός. Και του Χριστού μας η Σταύρωση αυτό διδάσκει. Πάτερ, άφες αυτής, ου γαρίδαση η ποιούς. Μετάνοια, συγγνώμη και έλεος έδωσε ο Κύριος μας πάνω σταυρό και στις τελευταίες του στιγμές. Εύχομαι ο Θεός να μας δώσει να καταλάβουμε για να μετανοήσουμε και να ζήσουμε. Όταν είμαστε μετανοημένοι, ζούμε. Το προσέξαμε, δεν θέλω να πεθάνει ο Μαρκολός, ο Ισαΐας. Θέλω να μετανοήσει και να ζήσει. Και εδώ, όταν ζει η μετανοία, ζει, αλλά και συνεχίζει τη ζωή, γιατί εγώ ζω
Και αφού ζω εγώ, ζει και αυτός. Έτσι μας λέει ο Κύριος. Έχουμε καλή μετάνοια και γλυκιά ζωή κοντά στον Χριστό. Κάλλας από εσάς, αδελφός, μπορεί. Ευχάριστα. Θα πει κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Ευχαρίστω. Τώρα εμείς τι κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς τη ώρα τον εαυτό μας. Γι' αυτό γίνεται όλα και τα πράγματα. Για να μπούμε στον δρόμο. Γιατί όλο δικαιολογία και βόλτα μας έχουμε εμείς. Υπάρχει ανθρωπιά. Δεν θα χρειάζεται ο αγώνας σε καθημερινή βάση, αλλά αν μπορώ να συμπληρώσω εγώ το δύο πράγματα. Μια λόγη στο λαό, στα λόγια, δόκι. Στα αέρα. Αυτός ο αγώνας είναι προσωπικός. Είναι ορισμένα πραγματάκια που είναι τελείως προσωπικά. Ναι. Όπως είναι το θέμα και το σημαντικότερο πράγμα νομίζω για τους ανθρώπους είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Η σωτηρία της ψυχής μας χωρίς μετάνοια είναι αδύνατη. Ο Κύριος και αλλού αλλά και την τελευταία στιγμή που έφυγε στο Σταυρό είπε ότι εσείς είστε το άλλα στη γη, δηλαδή το δίκαιο πνεύμα. Είμαστε και το παράδειγμα, δεν είναι μόνο ότι θα σώσουμε την ψυχή μας, είμαστε και για το άλλο παράδειγμα. Αλλά μήπως πιο συγκλονιστικό πράγμα από το να συγχωρέσει τον νηστεία πάνω στο Σταυρό και να τον πάρει τον πρώτο στο παράδεισο από αυτό το πράγμα υπάρχει. Ο πρώτος που πήγε στο παράδεισο ήταν ο Χριστός. Γιατί μετανόησε, όχι μόνο μετανόησε την τελευταία στιγμή της ζωής που είναι κάτι άλλο αυτό, δίδαξε. Είπε ότι στο διπλανό νηστεί ότι εσύ και εγώ έχουμε κάνει αυτά τα πράγματα και μας τα δώσαν. Ο Κύριος τι έκανες. Μπορώ να σε διακόψω. Σαφώς, δεν είναι μόνο αυτό. Πάνω σε αυτό, δεν θα πω κάτι δικό μου. Σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για το θέμα. Δεν τα θυμήθηκα όλα να τα πω. Αναφέρει το εξής. Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να μετανοήσει ο ληστής. Δεν μετράει, λέει, ο χρόνος για να πάρεις την άφεση, γιατί μπορεί να παλεύεις ψεύτικα. Χρόνο πολύ και να μην πάρεις αυτό που ζητάς. Και να σε κλάσμα μέσα δευτερολέπτου να πάρεις τώρα στην πλάγη του Θεού και αυτό μας λέει το ληστή το παράδειγμα. Σε πολύ μικρό χρόνο πήρε το αίρεστο και σώθηκε ο κόσμος της. Δηλαδή, για να ολοκληρώσω μια κουβέντα ακόμα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Ασφαλώς δεν υπάρχει. Κάποιον εξ' αυτά που λες εσύ. Εμείς ήδη θα αποφασίσουμε πότε. Αλλά πρέπει να είναι ειλικρινά και πρέπει να είναι τώρα, διότι δεν ξέρουμε αν θα είμαστε αργότερα στον κόσμο. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Είναι αδιανόητο όταν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, ας πούμε, με μυαλό. Δυστυχώς λείπει αυτό. Να μην σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα στη ζωή του. Πάνω σε αυτό το Ευαγγέλιο που λες και εσύ, που είναι πολύ καλά και ευχαριστώ πολύ που είσαι τότε έτσι. Τι μας κοστίζει να κάνουμε μια ειλικρινή μετάνοια. Τίποτα. Όχι. Αν το θελήσουμε. Όχι. Είναι... Ξέρετε τι πόσο σοβαρό αυτό. Πέφτει μετά η χάρη στο Θεό επάνω. Και από εκεί πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Εκεί είναι το θέμα δηλαδή. Αυτό λέει. Να που δεν το κάνουμε. Εδώ είναι το θέμα. Όχι. Δεν μας κοστίζει τίποτα και πρέπει να το κάνουμε. Και αφού δεν κοστίζει γιατί δεν το κάνουμε. Το κάνουμε. Γιατί έπρεπε το πολυλώσω από πίσω και να βάλω τον εαυτό μου πρώτα. Που όταν πήγε να ξυμολογηθώ απάνω στο Ισπάντο στον Παπαγιώργη. Με είχε πάρει ο διάβολος από πίσω στο αυτοκίνητο και μου λέει: Πού πας τώρα. Ξέρεις πόσο χρόνο είναι ο Παπαγιώργης. Πας σε 40 χρόνια του Παπαγιώργη που είναι 30 να του πεις τι. Δεν τρέπεσε λίγο γύρω να σου πει. Και λέω: Όχι, ρε, στις κατά. Θα πάω και έκαθα μια μισή ώρα μέσα στους Άγιους Πάτες και με κυνηγούσε συνέχεια να με πάρει να φύγω. Ναι, του βάζει στο μυαλό. Ποιος θέλει την τάση που πάρει την ψυχή να μισοθεί. Ότι σου κατά. Δεν είναι εύκολο πράγμα, θέλει αγώνα. Αλλά εγώ θα το πατήσεις. Άλλος αδερφός κανείς να μας πει κάτι παρακαλώ. Γαλάκι, αλλά και εσύ κάτι. Θέλω να δεις να πεις. Τα πες τόσο με το βιβλίο που έχεις κοντά σου εκεί. Γιατί και εσύ δανείστηκες. Όλα δάνειο, όλα δάνειο είναι. Ναι, εγώ θα συμπληρώσω κάτι άλλο, πιο. Πάνω σε αυτό. Θα πω δύο λέξεις, ναι, πάνω στο θέμα. Για τον εαυτό μου και για τους αδερφούς όλους. Πόσο τυχεροί είμαστε με τη θεία οικονομία του Κυρίου που υπάρχουν ευκαιρίες σαν για αυτές. Αν φανταστούμε, αν βάλουμε στο και στο μυαλό μας ότι οι ευκαιρίες αυτές δεν υπήρχαν και γυρνάγαμε εδώ εκεί άσκοπα, πόσο να πούμε θα είχαμε προβλήματα και πόσο να πούμε δύσκολα θα κάναμε ανατάξεις προς τον Θεό. Ενώ εδώ επανερχόμαστε σε κάποια τάξη ακούγοντας τους πατέρες.
Λοιπόν, εγώ είμαι ένας από τους μεγαλύτερους τυχερούς που ο Κύριος με την οικονομία του που έχει να με βρει και τα άτομα και τα στελέχη του και μας, μας κάνουν καθοδήγηση πνευματική. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο και εύχομαι πάντοτε να υπάρχουν αιστείες τέτοιες για να αναθεωρούμε ορισμένες απόψεις. Γιατί το λέω αυτό και τελειώνω. Είχα πολλά προβλήματα. Μόλις πήγα εδώ, ακούγοντας όμως τον λόγο, ασκημόμουνα. Μπορεί να κοιμότανε τα μάτια αυτά, αλλά τα μάτια της ψυχής δεν κοιμόντουσαν. Τα άκουγα όλα. Τι σημαίνει αυτό, ότι αναθεώρησα πολλά πράγματα και λέω, Κύριε, πόσο να με μας αγαπάς με το λόγο σου και τώρα είμαι ζωντανό, τώρα δεν έχω πρόβλημα. Ξέρω τι θα κάνω και πού θα πάω. Τίποτα. Κάνος αλαβός. Τίποτα. Α, και τώρα τα 45 λεπτά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος, Άγιος ισχυρός, Άγιος εθάνατος, Άγιος λοιπόν, ο ετής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελευθέρω οι βασιλείες σου, κηρυχθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επιθυμείς, τον άρτον ημών του επιλούς, δώσ' ημίν σήμερα, κι άρτες ημίν τα οφείλματα ημών, ως και ημίς αφίευε τους πιλέτες ημών, και μη σε νέλης ημάς πειρασμό, αλλά λύσε ημάς από το κομμήν. Προστασία του Χριστιανά, αλλά κατέλεσκητε, με σιτία προσδομήτη να μετάδεται, μη παρήδεις αμαρτωλών λέησεως πολλά, αλλά προφθάσον ως αγαθή, εις την βοήθειαν υπόν, το Χριστός καυγαζόντονσι, τα κοινων εις πρεσβεία, εξπέσον εις ηγεσία, η προστατεύουσα η Θεοδόκε των Δεν μπορούσα να καθιστώ με τίποτα. Δεν μπορούσα να καθιστώ με τίποτα. Σε αυτή την περιμένω πως τίποτα.